ντέρμπι της Α κατηγορίας είναι μια προσφορά για τους φίλους του ποδοσφαίρου από το Γραφείο Τελετών Βαγγέλης Κάσος. Δημητρή Καρολή, 69 στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης και στο Ελευθέριο Κορδελιό. Αξιοπιστία, σεβασμός, ενταφή σε όλη την Ελλάδα. 2310 761 095 και 6932 441 446. Γραφείο Τελετών Βαγγέλης Κάσος. Φίλες και φίλοι, γεια σας εδώ από τη γήπεδο της Ευκαρπίας το Πλαστικό, όπου όλα είναι έτοιμα για την ένατη αγωνιστική και τελευταία για τα play-off της Α1 κατηγορίας να ξεκινήσει σε λίγο ο πολύ σημαντικός αγώνας ανάμεσα στην Νίκη Ευκαρπίας και την ΑΕ Βόσμου. Δύο ομάδες εντός αγωνιστικού χώρου, παρουσία του διαιτητικού τρίου, το οποίο αποτελείται από τους Παπαδόπουλο, Δημητριάδη και Κορώνα, για να ξεκινήσει σε λίγο αυτό το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής τελευταίας, όπως είπαμε, για το ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει το εισιτήριο για να διεκδικήσει την άνοδό της στην Γάμα Εθνική. Εδώ τώρα η Νίκη Ευκαρπία βγαίνει μπροστά. Για με τώρα αυτή τη σέντρα που επιχειρείται, βγάζει παλιά. Το σούτ εδώ που γίνεται παράλληλα από τον Κώστα, ο Αργυρόπουλος θα μπλοκάρει την μπάλα. Εδώ προς και από τις δύο πλευρές. Με τις δύο ομάδες εψυχωμένες δυνατές. Για να δούμε τώρα την Εύωσμο να βγει μπροστά. Τώρα κάνει την κίνηση. Περτσιούνης προσπαθεί να αλλάξει. Η σέντρα τώρα που γίνεται, η κεφαλιά, η μπάλα στα δίκτυα. 0-1 από τον Ντόκου. 0-1 από τον Ντόκου και Εύωσμο ανοίγει το σκορ. Ήταν μια θαυμάσια συνεργασία. Πετάχτηκε ο Ντόκου την κατάλληλη στιγμή. Αδράνησε η άμυνα εκεί, φίλες και φίλοι της Ευκαρπίας. Δεν μπόρεσε ο Γιώτας. Και με αυτή την κεφαλιά η Εύωσμο ανοίγει το σκορ και βάζει φωτιά στην κυριολεξία το γήπεδο της Ευκαρπίας. Εδώ θα πάρει θέση, θα γίνει σέντρα. Η κεφαλιά που διόχρωσε μπορεί. Ο πέτσε εδώ τσεβόλμη, κεφαλιά από κοντά, πέφτει εντυπωσιακά. Κάνει μια ωραία βουτιά εκεί ο Αργυρόπουλος και σταματάει την πορεία στην πίεση που εξάσκησε η Νίκη Ευκαρπία. Για να αυτή την προσπάθεια, το κυπεδούχο εδώ πάνω να γίνει σέντρα. Άλλαξε ωραία την μπάλα από κοντά, το σούτε πάνω στην πορεία από τον Μποζίδη, δεν μπόρεσε. Για να δούμε. Πέρασε την μπάλα, για να δούμε. Κώστας. Ανοίγει την μπάλα. Μποζίδης. Θέλει να κάνει κίνηση. Μποζίδης μπαίνει από τα πλάγια. Γυρνάει. Αλλά καλά τοποθετημένος ο Αργυρόπουλος μπλόκαρε την μπάλα. Εδώ Μποζίδης προσπάθησε να σηκώσει στην παράλληλη σέντρα. Αλλά ο Αργυρόπουλος επενέβησε και σταμάτησε την πορεία τελειώνοντας τη φάση στην προσπάθεια. Μποζίδης με την μπάλα. Προσπαθεί να περάσει. Άλλαξε μπροστά. Κώστας. Θέλει να σουτάρει. Αφήνει το πλανέκτημα. Για δούμε τώρα μπροστά η Ευκαρπία. Το σούτ εξαπαφίζει από τον Αργυρόπουλο. Νέα ενέργεια. Νέο σούτ. Διώξιμο. Κόρνερ. Εδώ πολύ όρκη φάση με τον Αργυρόπουλο να τα λέει και στους παίκτες Εύωσμου. Μιγδαλάς, τον πιέζει ο Ντόκου. Κλέβει την μπάλα. Περνάει ο Ντόκου. Για να δούμε. Κάνει παλιά εκεί σε ένα χώρο. Το σούτ εδώ. Φοβερή φάση που γίνεται. Και εδώ χάνεται απίστευτη ευκαιρία. Γίνεται η σέντρα του Σουλίδη. Μπάλα. Φάουλ. Χρεώθηκε. Η σέντρα. Εδώ κινείται μια γρήγορη παλιά. Κώστας, ανοίγει. Για να δούμε τώρα εδώ πώς θα τελειώσει τη φάση. Άλλαξε από δεξιά. Το σούτ από κοντά. Πέφτει ο Αργυρόπουλος στην κλειστή γωνιά και μπλοκάρει την μπάλα. Φάουλ που εκτελείται από τον παίκτη Νίκη Ευκαρπίας. Φάουλ που χρεώνεται στον παίκτη και κατοχή την Εύωσμο μου τελειώνει η φάση. Αν... Εδώ βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έχει σκιστεί φανέλα από ό,τι βλέπω. Έχει σκιστεί φανέλα του Περτσιούνη. Πρώτη στην μπάλα. Μποζίδης. Στη Μιγδαλάς. Πατάει την μπάλα. Φάουλ. Εδώ διαμαρτυρίες προφανώς ότι ήταν μέσα, αλλά νομίζω και τα συμπεράσματα δικά σας. Την μπάλα. Ο Μπικιάρης κατέβασε. Στα βήματα τώρα για να δούμε. Θέλω να ολοκληρώσει τη φάση. Τώρα σουτάρει. Κόντρες. Πάει από τα πλάκια ο Μποζίδης. Σουτάρει απευθείας. Η φοβερή απόκριση του Αργυρόπουλου. Και το σούτ 1-1. 1-1. Μετά την προσπάθεια αυτή σοβαρίζει η Ευκαρπία. Απίστευτη φάση, φίλες και φίλοι. 1-1. Βλέπετε το τι γίνεται. Τρομερό παιχνίδι που έσπασε καρδιές σε μια φοβερή εξέλιξη. Τα λόγια είναι περιττά. Η πίεση της Ευκαρπίας φέρει την ισοβάρηση στην πολύ όρκη αυτή προσπάθεια. Βλέπει μεγάλη. Εδώ ο Γιώτας θα μπλοκάρει την μπάλα στην προσπάθεια. Το ντέρμπι της Α κατηγορίας είναι μια προσφορά για τους φίλους του ποδοσφαίρου από το Γραφείο Τελετών Βαγγέλης Κάσος.
Δημητρή Καρολή, 69 στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης και στο Ελευθέριο Κορδελιό. Αξιοπιστία, σεβασμός, ενταφή σε όλη την Ελλάδα. 2310 761 095 και 6932 441 446. Γραφεία τελετών Βαγγέλης Κάσος. 45 λεπτά ακόμη. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Με δύο ομάδες εμψυχωμένες αλλά και αποφασιστικές στην προσπάθεια. Προσπάθεια τώρα για να δούμε να περάσει. Εδώ βγαίνει και μαζεύει την μπάλα ο Αργυρόπουλος αυτή την πίεση των γηπεδούχων. Που διαμορφώθηκε από τον Ντόκου Ρενάτο και τον Μπεκιάρη κάνοντας το 1-1 από το πρώτο μήχρονο. Φάουλ τώρα. Λίγο η προσπάθεια για την Εύωσμο. Βγαίνει τώρα Τζέλα. Γυρνάει την μπάλα. Πάει να γίνει το σούτε. Το γύρισμα στην κίνηση πάνω από τον Ντόκου. Δεν πέρασε. Εδώ τώρα έδιωξε ο Γιώτας. Γκολ! 2-1! Σε αυτή τη φάση η Ευκαρπία φέρνει τα πάνω κάτω. Εδώ έγινε μια ωραία προσπάθεια. Και έρχεται το 2-1 για την Ευκαρπία μετά από έξαλλους πανηγυρισμούς εκεί που αδράνησε η άμυνα. Και έτσι στο 71 η Ευκαρπία θα κάνει μια μεγάλη ανατροπή. Κατοχή τώρα σε φάουλ που εκτελείται γρήγορα από τον παίκτη εδώ της Αεβόσμου. Προσπάθησε, δεν μπόρεσε. Αχαλινόπουλος θέλει να περάσει. Φάουλ. Εδώ κάποια νεύρα δεν χρειάζεται να έχουν συνέχεια. Εδώ βλέπετε σκηνές ή οστήρια. Εδώ έχουμε αποβολή. Αποβολή τώρα για την Αεβόσμο με κόκκινη κάρτα. Σε αυτή την αντίδραση και με 10 παίκτες φεύγει ο Αχαλινόπουλος από τον αγώνα. Έγινε σέντρα, ο Γιώτας έδιωξε. Η κεφαλιά. Υπάρχει offside όμως εδώ. Εδώ το σούτ που έγινε η μπάλα κατέληξε. Μπροστά η Ευκαρπία, για να δούμε. Στη Μιγδαλά στο σούτ εδώ χάνεται απίστευτη ευκαιρία. Πήγε ο Γεωργόπουλος να πετύχει προφανώς ένα ακόμα προσωπικό τέρμα. Στην κίνηση πάνω. Τελευταία στιγμή διώξαν σε κόρνερ οι παίκτες Εύωσμου. Έγινε το σούτ από τον Κουτά, κεφαλιά, απίστευτη βάση. Δεν μπόρεσε εδώ. Προφανώς να παίζει το 1-2. Συμπληρώσαμε 90 λεπτά από τις καθυστερήσεις εδώ. Τρέχει ο Ντόκου μόνος του. Ο Παπαδόμος κοιτάει τον παίχτη που είναι πεσμένος κάτω, αλλά... Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η σέντρα που γίνεται από κοντά. Το σούτ εδώ δεν μπόρεσε να τελειώσει το παιχνίδι ο παίχτης της Ευκαρπίας που βρέθηκε. Τεχτελή, η μπάλα στο δοκάρι. Απίστευτη φάση για την Εύωσμο. Και το τέλος. Η νίκη Ευκαρπία είναι αυτή που διεκδικεί την άνοδο μετά το τελικό 2-1. Η τελευταία φάση για την Εύωσμο πραγματικά απίστευτη. Δεν μπορούσε ο Καραδέας να στο δοκάρι. Και έτσι η νίκη η Ευκαρπία πανηγυρίζει έξαλα, φίλες και φίλοι. Κοιτάξτε το τι γίνεται. Αφήνω την εικόνα να μιλήσει από μόνη της. Τα λόγια είναι περιτά.
ντέρμπι της Α κατηγορίας είναι μια προσφορά για τους φίλους του ποδοσφαίρου από το Γραφείο Τελετών Βαγγέλης Κάσος. Δημητρή Καρολή, 69 στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης και στο Ελευθέριο Κορδελιό. Αξιοπιστία, σεβασμός, ενταφή σε όλη την Ελλάδα. 2310-761-095 και 6932-441-446. Γραφείο Τελετών Βαγγέλης Κάσος.